Γεια σα, καλώ ήρθατε στο Stairs Talk. Είμαι ο Stairs και σήμερα θα μιλήσουμε για rap groups. Πιο συγκεκριμένα για τα 5 καλύτερα rap group αυτή τη στιγμή. Οπότε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή, δεν θα υπάρχουν αναφορέ σε σχήματα όπω το Rex Crew, FFC, Active Member κτλ. Θα μιλήσουμε για το τώρα. Επίση, το βίντεο σήμερα θα βασίζεται κυρίω σε προσωπική άποψη και γούστο, αλλά όχι 100%, καθώ θα υπάρχουν και groups των οποίων δεν είμαι και φανατικό ακροατή, αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο γνωστοί και του ακούει κόσμο κτλ. Οπότε θα του συμπεριλάβω στη λίστα. Σίγουρα κάποια από εσά θα αλλάζατε τι θέσει των groups ή θα τα φέρουσατε εντελώ. Ο καθένα έχει την άποψή του και είναι απολύτω σεβαστή. Α μην χάνουμε όλο χρόνο λοιπόν, πάμε στο κυρίω θέμα. Αν μη γίνει η αρχή, δεν αντιστρέφετε τώρα. Κι ήταν γεμάτη πλατεία. Απάκρι, άκρι στη χώρα. Το ψιθυρίζαν που λε. Οι φοιτητέ στι σχολέ το είχαν γράψει. Φίνη και στι πιο παλιέ περγαμινέ. Στο νούμερο 5 έχουμε το Social Waste. Ένα group με πολύ ιδιαίτερη μουσική και στίχου. Πολλέ φορέ συνδυάζουν στι παραγωγές του μουσικά όργανα που δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε σε ρά παραγωγέ. Για παράδειγμα, στο κομμάτι του με τίτλο Θα τον αλλάξουμε εμεί έχουν βάλει γκάιντα. Γκάιντα! Σε ποια άλλη παραγωγή έχει ακούσει guida. Γενικά στα κομμάτια του θα ακούσει συχνά πινελιές λαϊκής μουσικής. Οκ, okay, δεν είναι για όλου τέτοιου στήλα ακούσματα και δεν είναι και τα προσωπικά αγαπημένα μου, αλλά δεν γινόταν να μην του δώσω πόντου για δημιουργικότητα και πρωτοτυπία εδώ πέρα. Ένα ακόμη ιδιαίτερο στοιχείο στου Social Waste είναι οι στίχοι του, οι οποίοι δεν είναι για όλου, αλλά αξίζει να δοθεί βάση σε αυτού. Όποιο θέλει να ακούσει κάτι διαφορετικό και μη συνηθισμένο στη ραπ σκηνή, εδώ είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Όταν έκανα το research μου για του Social Waste και ρωτούσα άτομα για αυτού, ένα από τα πιο on point πράγματα που άκουσα, είναι πω για κάθε τραγούδι του χρειάζεσαι και μια Wikipedia ανοιχτή. Shout out στη Σοφία by the way για την ατάκα και τη βοήθεια με του social wars γενικά. Και πραγματικά έτσι είναι. Οι στίχοι του έχουν μέσα τόσα αναφορέ σε διάφορα ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα που χάνει το μέτρημα. Γενικά έχουν έντονο το έντοχνο στοιχείο στη μουσική του και ιδιαίτερα ακούσματα που δεν συναντώνται συχνά. Εν τέλει, το πάντρεμα των ασυνήθιστων ήχων στι παραγωγέ με του ψαγμένου στίχου δημιουργούν ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα που αξίζει μια ευκαιρία και δικαιολογεί φυσικά και τη δημοτικότητα του γκρουπ με πολύ κόσμο δικαιολογημένα του ακούει. Τέλος, τα μέλη των Social waste εκτός από έναν, δεν χρησιμοποιούν κάποιο είδους ψευδόνυμο όπως συνηθίζεται στη ραπ. Κάτι που προσωπικά μου έκανε πολύ εντύπωση. Αντίθετα, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν απλά τα το ονόματά τους. Αποτελούνται λοιπόν από τον Παρία, Νίκο, Πολύτροπο, Γιάννη, Χρήστο και Ανίατο. Πιστεύω πω δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο ακούει ελληνική rap χρόνια και δεν έχει ακούσει ούτε ένα κομμάτι RNS ή έχει πάει σε live οποιοδήποτε καλλιτέχνη τη σκηνή και δεν έχει δει κάποιον να φοράει μπλούζα του. Οι RNS έχουν εδρεωθεί για τα καλά στην ελληνική rap σκηνή, κυρίω από το δεύτερο του δίσκο και μετά. Με βαρύ, hardcore και underground ήχο στη μουσική του, μιλάνε για τον δρόμο, την αληθεία, τα ναρκωτικά, την αστυνομία και γενικά ό,τι θα περίμενε να ακούσει από αυτού του είδου το group. Οι τύποι πραγματικά έχουν κομμάτι που λέγεται Αληθεία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Στο πλευρό του έχουν τον DJ Cat ο οποίος με τις παραγωγές του φροντίζει να γίνεται πάντα αισθητός. Βρώμη καμπίτς με αίσθηση δρόμου που σε κάνει να κουνά το κεφάλι από την αρχή. Είτε σ' αρέσουν οι αρενές είτε όχι, οφείλεις να παραδεχτείς ότι έχουν παραγωγάρες. Οι αρενέ αποτελούνται από τον Supreme, Buffalo Bill, DJ Catbroll, Αδέσποτο, Θήτη, Πέρο και Κανόν. Τέλος, αρκετά συχνά ο Θήτη και ο Κανόν θα κάνουν οι δυο τους lives, καθώς κάνουν και πολύ παρέα έξω από τους α Σίγουρα θα έχεις δει κάπου αφήσαμε live, κανόν και θέτη, είναι αρκετά συνδυσμένο πλέον. Επίσης είχαν δώσει μια συνέντευξη στο Vice που όποιος τους γουστάρει εξής να το διαβάσει, link στην περιγραφή. Περνώντας τους 3 πρώτους, εδώ έχουμε τους Above the Hood, οι οποίοι έχουν μια σταθερά νοδική πορεία τα τελευταία χρόνια στην ελληνική ραπ σκηνή. Το στυλ τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αρκετά school, καθώς οι παραγωγέ τους δεν είναι οι εντός εισαγωγικών old school ή οι κλασικέ μπουμπαπίλε. Κάτι που ταιριάζει απαραίτητα στο ύφο και τη μουσική και γενικά στο group. Με τον σμάγκλε στι περισσότερες παραγωγές, αν όχι όλες, μπορεί να καταλάβει κάποιο πως τα μπι του είναι φωτιά. Πραγματικά ο σμάγκλε παίζει να είναι ένα από τους πιο πολυτάλλου ανθρώπου αυτή τη σκηνή. Παραγωγάρε, στίχη με νόημα, flow, ο τύπος τα κάνει όλα. Για μένα ο σμάγκλε είναι ο αρχηγό τη ομάδα. Και δίκαια. Αν ανοίξουμε μια γενική ματιά στα μέλη της ομάδας, υπάρχουν διακριτές διαφορές από τον ένα στον άλλον και αυτό δίνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα κομμάτια τους. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ, το δικό του flow και τα δικά του πράγματα για τα οποία θα μιλήσει συνήθως, από τον Σαπράνοφ μέχρι τον Long 3. Ωστόσο, με κάποιο τρόπο, όλη αυτή η διαφορετικότητα των ατόμων του group δουλεύει σχεδόν τέλεια και δημιουργεί ένα από τα καλύτερα σχήματα αυτή τη στιγμή. Κάτι που λατρεύω στο above είναι πως αν και έχουν new school στυλ και ήχο στις παραγωγέ τους, δεν μιλάνε για φράγκα, γκόμενε, γαμίσια και δεν ξέρω εγώ τι. Αν κάτσει να ακούσει π.χ. το Holy Sunday, πραγματικά θα αναρωτιέσαι πού τα βρίσκουν, είναι σαν να διαβάζει ποιήσει. Είναι ένα από τα καλύτερα group που έχει να μα προσφέρει αυτή τη στιγμή η ελληνική ραπ σκηνή. πραγματικά όποιο δεν του ξέρει πρέπει να του μάθει. Οι Above the Hood αποτελούνται από τον Σmaggler, Long 3, Hawk, ο οποίο βγάζει πολύ συχνά κομμάτια μαζί με τον smuggler, spine και Πέπε <Καλίες> Στη δεύτερη θέση έχουμε το Στίχημα, οι οποίοι παρεμπιπτόντω δεν γράφονται έτσι αλλά έτσι. Κανονικά θα έμπαινα στην πρώτη θέση, αλλά ο τελευταίο του δίσκος δεν μου άρεσε τόσο όσο οι παλιότεροι του και ο καινούριο του γκρουπ στην πρώτη θέση. Μην παρεξηγηθώ, η Θάλασσα είναι ένα υπέροχο δίσκος. Απλά ο δίσκο του πρώτου γκρουπ μου άρεσε ελάχιστα παραπάνω. Και αφού μιλάμε για rap groups του τώρα, η στίχημα είναι στη δεύτερη θέση, αλλά πραγματικά με ελάχιστη διαφορά. Τι να πρωτοπίκανες για το στοίχημα, Είναι άλλο ένα από τα γκρουπ που πιστεύω πω όποιος έχει ακούσει ελληνική ραπ δεν γίνεται να μην τους ξέρει. Με βληματικού δίσκους όπω το Μηχανές και με κομμάτια έπι που σου σηκώνουν την τρίχα όπω το «Η μέρα που σκεφτήκαμε εμά. Ένα από τα προσωπικά αγαπημένα μου κομμάτια αυτής της σκηνής ever. Θεωρητικά κάνουν underground rap αλλά και οι παραγωγέ τους δεν είναι οι κλασικέ μπουμπαπύλε ή battle rap ξέρω εγώ. Με ξέρεις μερικά κομμάτια εδώ και εκεί. Οι παραγωγέ τους έχουν ένα στοιχείο που λατρεύω όταν το συναντάω. Συνήθως, κάπου στη μέση ή στο τέλος του κομματιού, το beat θα ανεβάσει στροφές και θα είναι σαν σόλο ροκιά. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το εξηγήσω όσοι, όσοι τους έχετε ακούσει, ξέρετε ακριβώς τι εννοώ. Όπως τα hard rock ή metal τραγούδια, υπάρχει ένα σόλο σημείο ή ένα σημείο χωρίς στίχος που απλά γουστάρεις με τη μουσική. Το ίδιο υπάρχει στα κομμάτια το στοίχημα και δίνει τρομερή έμφαση στου ήδη υπέροχου στίχου του. Στίχη με νόημα που θα σε βάλουν να σκεφτεί, θα παιδέψουν το μυαλό σου. Η στοίχημα δεν είναι κατάλληλη για background μουσική. Απλά και μόνο για να έχει κάτι να ακούσει ο παίζει PlayStation, ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο. Στίχημα θα βάλει για να του ακούσει πραγματικά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για του στίχου του, πραγματικά είναι. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Είναι στίχη που πρέπει να του ακούσει, να του νιώσει. Η στοίχημα είναι ένα λόγο που μπορεί κάποιο να είναι περήφανο που ακούει ελληνική ραπ. Αυτή αποτελούνται από του Explicit, η Βαλάντη και τη Μαρίνα με πρώην μέλο του στο θηρίο για όσου το θυμούνται. Όσοι δεν ξέρετε το στοίχημα, πρέπει να του μάθετε. Θέλω να ακούει περήφανα ραπ και να πετύχει μικρό Α, και στη χαρά ήταν εκεί. Και στα βαθιά ήταν εκεί. Αλλά αν μου μοιάζουν, είμαστε μεγαλωμένοι από αυτή. Μάθαμε το κρυφό καημό, όπω <σκεντάνε> και ντάνε σε ένα χάρτη. Στα αλήθεια, πόσο γαμά είπε μου αυτή μουσική. Λόγο τιμή. Εάν με ρωτούσε κάποιο ποιο θεωρώ το μέλλον τη ελληνική ραπ, θα ήταν αυτή εδώ η Με full underground ήχο, παραγωγάρε φωτιά από σατίβα και τόξικ, και στίχο που στο ένα κομμάτι θα σε βάλουν να σκεφτεί και θα μιλήσουν για τα προβλήματα του σήμερα και από την άλλη θα σε κάνουν να γουστάρει και να κουνά το κεφάλι σου σε κάθε στροφή. Κλασικέ, ξερέ μπουμπαπίλε που ακόμα και αν δεν σε αρέσουν αυτά που λένε, θα σε αρέσουν οι παραγωγέ του. Ωστόσο, πέρα από το κλασικό μπουμπα που θα σε κάνει να γουστάρει όπω είπα πριν, έχουν και κομμάτια που θα σε κάνουν να σκεφτεί, που εντό εισαγωγικών θα σε ρίξουν. Κομμάτια του στυλ σε κάνουν να πρέπει να ανάψει τσιγάρο. Γενικά είναι το νεότερο γκρουπ τη λίστα, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι κακό κατά με. σα ίσα. -ίσα. Δείχνει πω οι νέε γενιέ τη Ελλάδα έχουν ταλέντο και όρεξη για ραπ. Πραγματικά δεν έχω πολλά να πω για του Λαμπτατάφ. Βασικά έχω, αλλά θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο βίντεο, οπότε περιορίζομαι αρκετά στα πλαίσια αυτού εδώ. Είναι το steel group που, όπω και με το στοίχημα, όταν του παρουσιάζω σε κάποιον ή θα μιλάω για ώρε, ή θα πω κάτι του στυλ πάνε και άκου του και θα καταλάβει. Και αυτό θα πω και σε εσά σήμερα. Όσοι γουστάρετε ραπ, ανεξαρτήτω είδου, πρέπει να δώσετε μια ευκαιρία στου λόγου τιμή. Δεν μπορώ να πω πω είναι για όλου ο ήχο του, καθώ όλοι έχουμε διαφορετικά γούστα και ανάγκε, αλλά όπω είπα και πριν, σε όσου άρεσαν αντιστοίχημα, πιστεύω πω θα βρείτε κάτι να ταιριάζει και στου Λάμδα Τάου. Αυτοί αποτελούνται από του εξή: Ελεύθερο πνεύμα, κοράκι και χυπχοπαθή, ο οποίο για κάποιο λόγο απουσίαζε εντελώ στον τελευταίο δίσκο του. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σα άρεσε το βίντεο, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με τη λίστα. Προφανώ όλοι έχουμε διαφορετικά γούστα και η κάθε άποψη είναι δεκτή. Ήμουν στές. ευχαριστώ που είδατε το βίντεο και θα τα πούμε εσείς.